πληροφορούμαστε ότι υπάρχει ένας έλεγχος αυτές τις μέρες, μετά και την προειδοποίηση από την ΔΔΕ ότι πρόκειται να σας διακόψουν την ηλεκτροδότηση, καθώς οι αντιδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία εκκρεμούν εδώ και 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έχουν μείνει στον αέρα μέχρι στιγμής. Αλήθεια, σωστά τα λέτε. Δεν είναι δική μας ιδιότητα. Είναι καθυστερήσεις που υπάρχουν από την περιφέρεια, από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Ευελπιστούμε να σε ποιο σημείο, τι καθυστερούν δηλαδή να διεκπαιρεώσουν. Τώρα πλέον, μέχρι αρχές Οκτωβρίου, έχουμε και τις τελικές υπογραφές. Κατασκευάζουμε την εξαρτημισοδεξαμενή, αυτή που είναι απαραίτητη. Ελπίζουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να είναι έτοιμη, να προλάβουν την προθεσμία που μας έχουν ορίσει, την τελική προθεσμία, για να έρθουν να την αδειοδοτήσουν, για να μπορέσουν να πάρουν την πολυπόθητη άδεια. Μέχρι τότε δηλαδή, οι έλεγχοι που είναι εδώ, υπάρχει περίπτωση να... Αυτό είναι στην ευχέρεια των υπηρεσιών. Δηλαδή, θα έρθουν μέσα στην μετεπόμενη εβδομάδα να ελέγξουν αν είναι κατασκευασμένες οι δεξαμενές οι οποίες είναι απαραίτητες και ό,τι άλλες προϋποθέσεις μας έχουν θέσει. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται. Τελειώνουν τα χρωματουργικά, θα γίνει η επένδυση στη στεγανοποίηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ευελπιστούμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα να είναι έτοιμα, ώστε να μπορέσουν άνθρωποι να το δουν το έργο τελειωμένο. Και φυσικά να διοδοτήσουν, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, έτσι, αν είναι. Η δασική υπηρεσία ήταν λίγο στον χρόνο της, αν η υπηρεσία περιβάλλοντος είχε υπογράψει στον χρόνο της, είχαμε τις καθυστερήσεις με κάποιες άδειες που παίρνανε οι υπάλληλοι. Mm-hmm. Χάθηκε λίγο και ο φάκελος κάπου μέσα στα γραφεία. Αυτό το γνωρίζω, ότι είχε από όροφο σε όροφο και από υπηρεσία σε υπηρεσία οι φάκελοι. Για κάνα 2 μήνες ο φάκελος. 2 μήνες για να βρεθεί. Καθυστερούσαν λίγο στο δασαρχείο οι διαδικασίες. Βοηθήθηκε κάπως επηρεάζοντας, λίγο μιλήσαμε κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες στη Ρόδο, πήγανε να αναζητήσουν το φάκελο. Βρέθηκε τελικά. Βρέθηκε, υπογράφηκε. Ού. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, τέλος, καλά. Αυτό που θέλουμε να μου πείτε, αν με αυτές τις διαδικασίες φέτος, δηλαδή αν στις 16 του μήνα νομίζω έχει την προθεσμία με την ΔΔΕ. Ναι, μέχρι τις 15 λογικά, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα το πρωί, 15 του Οκτωβρίου θα έρθουμε να κάνουμε την διακοπή. Τον έλεγχο. Για τη διακοπή που θα γίνει στις 16. Άρα δηλαδή το έχουν συντονίσει έτσι ότι στο 15-16 να έχουν. Αυτό τι σημαίνει για τη φετινή παραγωγή και των δημητριών. Αν δεν αδειοδοτήσουν, δεν θα γίνει. Δεν θα λειτουργήσουν τα λεωτρεβεία. Διακρίνεται μια σκοπιμότητα σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες ήταν λίγο περίπλοκες. Συμβαίνει μόνο στην Κόκκι στη Ρόδο. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν μαθαίνουν ακόμα και οι υπηρεσίες. Μαθαίνετε ότι συμβαίνει στην ΚΟ και στη Ρόδο. Πώς είναι δυνατόν, λέει, για ποιο λόγο. Τώρα τι να σας πω. Από ό,τι ξέρουμε, επειδή στην Ρόδο συνεχίζονται οι καταγγελίες μεταξύ των συναδέλφων. Και εξ αυτού προκύπτει και η διαδικασία. Υπάρχει εισαγγελέας και πάνε να βγουν με το γράμμα του νόμου. Δυστυχώς και ο νόμος δεν βοηθάει. Δηλαδή τώρα πριν από 20 μέρες άλλαξε πάλι η νομοθεσία, πρέπει όλα τα λειτουργία να υποβάλουν πάλι καινούργια ερωτηματολόγια. Αυτό μπορεί να μπλοκάρει, και αυτό μπορεί να μπλοκάρει και την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, όσοι δεν το γνωρίζουν, δυστυχώς η νομοθεσία αλλάζει κάθε χρόνο. Εάν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δεν αρχίζει να ελέγχει, να ψάχνει, να βρίσκει στο ίντερνετ, να έχει κάποιο γνωστό να του πει ότι άλλαξε νομοθεσία. Οι υπηρεσίες δεν ειδοποιούν. Οι υπηρεσίες δυστυχώς δεν ειδοποιούν. Ελέγχουν μόνο και επιβάλλουν ένα πρόστιμα. Δυστυχώς έχουν αποκτήσει καθαρά ελεγκτικό μηχανισμό, ενώ θα πρέπει να είναι και συμβουλευτικός. Ακριβώς. Και τώρα τα πρόστιμα που έχουν. Τα έχουν πληρώσει, πρέπει να τα πληρώσουν. Αυτό είναι ετερονεκάτερον. Πάντως, μέχρι στιγμής δηλαδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, το αν θα διοδοτηθείτε στις 15 του μήνα για να μην σας κόψουν παρέμβαση στις 16. Να προλάβουμε τις προθεσμίες. Το έργο που έχει πάει στη ΔΕΗ για την διακοπή ηλεκτροδότησης είναι λόγω της μη αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Ναι. Και υπάρχει μια νομοθεσία που υποχρεώνει τη ΔΕΗ να διακόψει την παροχή. Δυστυχώς αυτό βέβαια δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί η ΔΕΗ έχει κάνει σύμβαση με εμάς. Σωστά. Και όχι με τις υπηρεσίες. Τώρα δεν θα το ψάξουμε να δούμε και νομικά αν στέκει και πώς.
από τη στιγμή που προσπαθούν και εμείς θέλουμε να νομιμοποιηθούμε σύμφωνα με αυτά που ζητάνε οι υπηρεσίες, ελπίζω να μην αλλάξει πάλι ο νόμος. Προσπαθούμε αυτές τις 10 μέρες που μας απομένουν να προλάβουμε όλες τις διαδικασίες να ολοκληρωθούν. Και τρέχετε όχι μόνο τις διαδικασίες, αλλά και για την ολοκλήρωση του έργου, που το οποίο προχωρά βέβαια και αυτό με τις καθυστερήσεις προκάλεσε. Από τη στιγμή που πήραμε την τελική αδειοδοσία, η αλήθεια είναι ότι η διεύθυνση περιβάλλοντος προσπαθήσαν και τρέξαν όσο γίνεται περισσότερο από τη στιγμή που πήραν τα χαρτιά στα χέρια τους, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Από τη στιγμή που έχουν πάρει την τελική υπογραφή και έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο, έχουν κωδικό ΑΔΑ. Οπότε ξεκινήσαμε σύμφωνα με αυτό που έχει αδειοδοτηθεί να το κατασκευάσουμε. Και περιμένουμε πλέον τις 10 μέρες που μας απομένουν να ολοκληρωθεί. Η συγκομιδή πότε αρχίζει? Αχ, εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήδη μας έχουν ενημερώσει. Μας παίρνουν τηλέφωνο παραγωγή. Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία, γιατί ήδη έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Ναι, και γνωρίζουμε ότι φέτος με το ΔΑΚΟ έγινε μεγάλη ζημιά. Ο Ριχίτης έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς δεν έγιναν τα ψεκάσματα, τα κατάλληλα ψεκάσματα στην κατάλληλη εποχή. Όταν άρχισε να ξεψεκάζει, είχε ήδη καταστραφεί ο καρπός. Είχε ήδη καταστροφή. Μας το είπε εξειδικευμένος. Οι βροχές που έγιναν τον Ιούνιο, ναι, αφενός ήταν καλές, έπρεπε να γίνουν γιατί υπήρχε ξηρασία. Με αφετέρου υπήρχε πολύ μεγάλη ξηρασία και ηλιοφάνεια. Οπότε δοκίμησε, αυξήθηκε ο πληθυσμός με γεωμετρική πρόοδο. Όσοι δεν ραντίσανε, και ακόμα και αυτοί που ραντίσανε, επειδή ήταν πολύ μεγάλος ο πληθυσμός, δυστυχώς δεν κάνουν για πολλά πράγματα. Η παραγωγή της ντόπιας ελιάς της Τρούπας έχει καταστραφεί σχεδόν 100%, και από τις κορονοϊκές, για να μην υπερβάλλω, ένα 50% έχει πληθεί. Ανάλογη δηλαδή το 50% θα είναι και η παραγωγή του λιονίου λάδου φέτος. Ναι, κάπου εκεί κυμαίνεται.